Μαύρα εκεί στον Άγιο Δομήνικο, κάτι γίνεται, έχεις φύγει και Πελαγία, δεν ξέρω αυτά που βλέπεις, τι καταλαβαίνεις, τι υφίσταται εκεί, τι ισχύει που δεν βλέπουμε εμείς. Να μας πεις πόσο χαίρεσαι που έχεις φύγει. Καταρχάς θέλω να πω ότι είχα στεναχωρηθεί που είχα φύγει, αλλά τελικά βλέπω πόσο χαρούμενη είμαι που έφυγα, γιατί παιδιά δεν ξέρω. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι χαρακτήρες που έχουν μείνει μέσα στο παιχνίδι ζουν για την ίντριγκα, ζουν για το ψέμα, ζουν για το πώς θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα και όχι για να ζήσουν οι ίδιοι το παιχνίδι. Και αυτά όσο να είναι, επειδή εγώ πραγματικά βίωσα το παιχνίδι ακριβώς όπως είναι, χωρίς δόλους τρόπους, πιστεύω ότι όλο αυτό είναι κάτι που το ζεις μία φορά και είναι κρίμα να προσπαθείς να υποκίνεις πράγματα και καταστάσεις. Δεν το ζεις, δεν το ευχαριστιέσαι. Είναι εμφανές ακόμα και σε εσένα που το βλέπεις τώρα από το σπίτι ότι έχουμε ψέματα, ότι έχουμε δόλο. Το καταλαβαίνεις τόσο καλά ακόμα και όταν είσαι εδώ. Γιατί εμείς βλέπουμε ένα μοντερισμένο επεισόδιο, ξέρεις, και λέμε μήπως και έγιναν αυτά που λένε. Θα σας πω. Εγώ, καταρχάς, ό,τι βλέπω, πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι με δεύτερη σκέψη και να μην κατακρίνω ακριβώς αυτό που βλέπω, γιατί το έχω βιώσει και ίδια ότι όντως είναι ένα μοντερισμένο επεισόδιο. Ζούμε 24 ώρες το 24ωρο εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα το τι βλέπουν κάποιοι άνθρωποι στις 24 ώρες δεν μπορεί να το αντιληφθεί το κοινό στις 2 ώρες που παρακολουθούμε. Εγώ έχω να σας πω ότι όταν ήμουνα, το μισό casting δεν υπήρχε. Είναι όλο σχεδόν το μισό καινούριο. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι πλέον νιώθω να συμπαθώ σχεδόν κανέναν. Δηλαδή. Με ερωτηματικό λίγο. Δεν του λυπάσαι λίγο. Που λες αυτοί 4 μήνες και τώρα κοίτα τι βιώνουν. Τι καινούργια εμπειρία. Τώρα βιώνουν, τα βλέπει απ' έξω όμως. Παιδιά, αυτό που βλέπω να συμβαίνει είναι ανίκουστο. Βλέπω τρομερά ψέματα. Έχω χάσει πάσα ιδέα για πολλά άτομα που ήμουν μαζί του. Δεν ξέρω, πολύ μπερδεμένη νιώθω. Αναφέρεσαι για την ομάδα ή για την κόκκινη. Αναφέρομαι. Τώρα τα έχω μπερδέψει έτσι όπως είναι. Μπλε και κόκκινε. Πλέον είμαι με άτομα. Μίλα με ονόματα. Μίλα με ονόματα κατευθείαν. Τι να σας πω. Εγώ αρχικά αυτή τη στιγμή υποστηρίζω κυρίως την κόκκινη ομάδα. Mm. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί μου είναι λίγο περισσότερο συμπαθής η κόκκινη. Δηλαδή από τους μπλε, νομίζω πως δεν αντέχω σχεδόν κανένα. Από ποιο να ξεκινήσω, Τάκη? Που μονίμως κάνει ψέματα, ίντριγκες και δείχνει ότι θα παραμείνει στο παιχνίδι με κάθε τρόπο. Από τον Τάλα, ο οποίος καλό παιδί αλλά διάφορος παίκτης. Από τη Θωμαΐς που είναι ανύπαρκτη και πονηρή. Από τη Σοφιάνα που έχει αποδειχθεί ή πονηρή για να φτάσει εκεί που θέλει. Τον μεγάλο πρωταγωνιστή δεν βλέπω να σχολιάζεις. Αφήνω για το τέλος. Αφήνω για τέλος. Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος ο εγκέφαλος που έλεγε εμένα, εγκέφαλος και το σχέδιο Μαρτίκα, βλέπουμε έχει φτάσει και μετά την Ένωση. Δηλαδή για ποιον να πρωτοπώ. Και εντάξει, τέλος για τον Άρη, τον οποίο δεν τον έζησα σαν καλύβα μαζί μου, αλλά και μόνο όταν συναντιόμασταν στα παιχνίδια και μόνο όταν έφυγα που με ήξερε τόσο λίγο και μου είπε, ξέρεις κάτι, τη Μαρία, το ένα το άλλο. Και όλη του τη στάση, μόνο εκείνον μπορώ να διαχωρίσω από την μπλε. Άρα θέλοντας και μη, όταν βρίσκεις το 1-8. Πας λίγο περισσότερο προς τους κόκκινους. Βέβαια, εγώ δεν εννοούσα τον Άρη, εννοούσα τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ. Ναι, το περιμέναμε. Για μεγάλο πρωταγωνιστή αυτό δεν έχουμε βάλει. Μου αρέσει όμως που δεν τον έβαλε καν. Συγγνώμη. Ας το κρατήσουμε έτσι. Είναι δυνατόν. Μα τι να πει, κοπέλ. Δεν τον ξέχασα τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ, ήταν σκεμμένη μία αναφορά σε εκείνον. Με έναν άνθρωπο ο οποίος τον έχω δει live στη Μύκονο να κάνει το παν σε ένα beach bar για να κερδίσει τα βλέμματα. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι μπροστά σε 10 κάμερες θα κάνει το δεκαπλάσιο λοιπόν για να κερδίσει τα βλέμματα. Άρα δεν μπορώ να ασχοληθώ και να σας ρωτήσω. 28 Απριλίου 2022 είχε για όλους να πει μια καλή κουβέντα. Έφερε τα πράγματα. Έφερε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Ακριβώς. Τα είπε όλα έξω από τα δόντια. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι και στο παιχνίδι, για να μιλήσω, σκεφτόμουν πάρα πολύ και γι' αυτό κάποιες φορές μπορεί να μου λέγανε ότι είμαι ίσως λίγο αδιάφορη σαν παίκτρια, γιατί δεν κοτσομπολεύω, δεν κάνω ίντρικα. Είναι ιδιαίτερος αγαπητή όμως σαν παίκτρια. Δηλαδή, γι' αυτό μόλις μάθανε ότι είμαι αγαπητή, με βγάλανε στην ψηφοφορία. Άλλο παπά Ευαγγέλη. Μάθανε ποιοι εννοείς. Όταν μπήκαν οι καινούργοι παίκτες και ρώτησαν ποιον βλέπεις, πώς είναι, τι είναι. Γυρνάνε και λένε, έλεγαν, ας πούμε, ποιον βλέπεις, τον Άρη, την Ασημίνα, ξέρω εγώ, τον Κατσαούν, εμένα δεν με βάζαν καν στο τέτοιο. Και λένε, αν δείτε την Πελαγία στον τελικό, μην παραξενευτείτε, γιατί είναι πάρα πολύ αγαπητή στο κοινό και έτσι όπως πάει στα ραν και επειδή δεν κάνει πονηριές. Και μόλις σου το είπαν αυτό, άρχισε δεν να πυροβολούν. Ήταν αγαπητή, ήταν η Πελαγία. Αλλά υποτίθεται δεν μιλάει κανείς, δεν λένε τίποτα σε κανέναν. Παιδιά, υπάρχει.